Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δηλώσει του Αντιπεριφερειάρχη Δράμα Γιάννη Ξανθόπουλου, ο οποίο αναφερόμενο στο αποτέλεσμα υποστήριξε ότι αυτό έχει άμεση σχέση με το τι έγινε για τη δράμα και τόνισε ότι το γραφείο του είναι ανοιχτό για οποιαδήποτε ενημέρωση προ τον νέο Αντιπεριφερειάρχη Δράμα, κ. Αργύρι Πατακάκη. Αρχικά να πω ότι επειδή είχαμε εκ του νόμου αναλάβει ένα σημαντικό κομμάτι της διεξαγωγής των εκλογών, ότι οι εκλογές διεξήχθησαν καλά, δεν είχαμε προβλήματα σημαντικά στην διαδικασία της εκλογής, αλλά ούτε και της διαλογής των, των αποτελεσμάτων και στην έκδοση αυτών. Πήγαμε καλά, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που συνέβαλαν σε αυτό. Ε, το σε ό,τι αφορά το, την αποτίμηση του αποτελέσματος για τις περιφερειακές εκλογές, θέλω να μιλήσω, να πω ότι καταγράφεται ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Η νυν διοίκηση αποδοκιμάστηκε, του κυρίου Γιανακίδη. Είναι γνωστή η θέση μου και η στάση μου απέναντι στην παράταξη αυτή, την καινούρια την οποία παρουσίασε ο Άρης Γιανακίδης στους πολίτες της περιφέρειας και στα λάθη τα οποία σε όλη τη θητεία μας έγιναν και που οδήγησαν στο να μην Είμαι συνειδηπόρος του κ. Γιάννα σε αυτήν την εκλογή. Λα, ε, οι λόγοι ούτε καν ποτέ δεν υπήρχαν προσωπικοί, δεν υπήρχαν προσωπικοί λόγοι. Οι λόγοι ήταν διαφοροποίησή μου σε θεσμικά θε, θε, θέματα, θεσμικές έτσι, παρεμβάσεις, όπου σε πολλές συνεντεύσεις μου, όχι τελευταία, αλλά θα έλεγα εδώ και καιρό τόνιζα σε σχέση με τη διοίκησή μας ότι έπρεπε να αλλάξουμε ρότα. Ε, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι στη Δημοκρατία ο λαός αποφασίζει, αποφάσισε χθε. Αποφάσισε μια νέα διοίκηση στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία θα αναλάβει 1η Σεπτεμβρίου. Συνεχάρηκα τον αντιπεριφερειάρχη των εκλεγμένων, τον κύριο Πατακάκη, ήρθε χθε στο γραφείο μου. Ε, του είπα ότι μπορεί να έρχεται να ενημερώνεται μέχρι να αναλάβει. Αυτό το οποίο θα αναμένουμε σαν πολίτες της περιφέρειάς μας είναι να ανταποκριθούν σε αυτά που υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν. Γιατί είναι εύκολα τα λόγια, αποδείχθηκε και από την παράταξη η οποία απέρχεται, αλλά στην πράξη δυστυχώς άλλα πράττουν αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν. Και όταν βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να υποδείξουν την λανθασμένη ρότα, τα λάθη, αυτοί οδηγούνται έξω από την παράταξη όπως συνέβη στην δικιά μας την περίπτωση. Mm -hmm. ε, θα είμαστε εδώ σαν απλοί πολίτες για να κρίνουμε το έργο της καινούργια διοίκησης και όπου ε, θεωρώ εγώ, θα θεωρώ ότι υπάρχει λάθος, ε, σαν ενεργός πολίτης θα παρεμβαίνω. Mm -hmm. Από την άλλη σας προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης, πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας και προβληματίζει και σας αυτό το γεγονός γιατί λέγεται ότι αυτό έγινε με την υποστήριξη του τουρκικού προξενείου προκειμένου να προωθήσει ζητήματα που πιθανότατα να τα συναντήσουμε αργότερα μπροστά μας και έχουν σχέση με την μουσουλμανική μειονότητα. Ναι. Με προβληματίζει και με προβλημάτιζε το ότι δυστυχώς η ελληνική πολιτεία θα έλεγα και όχι η κοινωνία της περιφέρειας δεν μπορούσαμε όλα αυτά τα χρόνια να ενσωματώσουμε τους συμπολίτες μας α, μουσουλμάνους ο, Κομωτινής και Ξάνθης ε, στον εθνικό και ιστό. <Βίξεστε> Αυτό αφορούσε και την περιφερειακή διοίκηση. Δίκη... Ε, δεν νομίζω, νο, δεν ξέρω εάν ε, δεν γνωρίζω τόσο καλά τα πράγματα εκεί αν ας πούμε κάποια πράγματα τα οποία είχαμε πει σαν με αρχή θα κάνουμε για τους μουσουλμάνους δεν τα κάναμε και ίσως τιμωρήθηκε η παράσταση του, του κυρίου να από αυτό εγώ θα έλεγα ότι όλα αυτά τα χρόνια που συνυπάρχουμε με τους μουσουλμάνους στην περιφέρεια, το ελληνικό κράτος θα έπρεπε με παρεμβάσεις που θα έκανε να τους ενσωματώσει. Όταν, μάλλον αποδεικνύεται τώρα, όταν κατεβαίνουν μόνοι τους με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, ότι θεωρούν οι ίδιοι τον εαυτό τους αποκομμένο. Νομίζω ότι φυσικά δεν είναι μια εξέλιξη θετική. Έλληνε πολίτε είναι και αυτοί. Θα έπρεπε να υπάρχει διασπορά υποψηφίων του σε όλε τι παρατάξει, σε όλα τα κόμματα, μάλλον, γιατί μιλάμε τι ευρωεκλογέ. Δεν θεωρώ ότι είναι μια εξέλιξη η οποία συμβάλλει στην ενότητα mm -hmm. του χώρου. Α ελπίσουμε ότι δεν θα είναι και απαρχή αρνητικών άλλων εξέλιξεων.